Εγώ κάνω SEO, σου φέρνω κόσμο στο site. Αυτή είναι η δουλειά μου. Το αν πουλάς ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί τα λένε αυτά, ότι εγώ είμαι ειδικό στο SEO, ανεβάζω λέξεις κλειδιά, σου φέρνω επισκεψιμότητα. Το αν πουλάς ή δεν πουλάς είναι ένα άλλο κομμάτι, άλλη δουλειά. Δεν μπορείς να πουλάς, φίλε μου, marketing. Δεν μπορείς να πουλάς υπηρεσίες που είναι μέσα στο digital marketing και να μην έχεις τη γνώση ή την ομάδα να μπορείς να βοηθήσεις τον πελάτη σου, η επισκεψιμότητα αυτή που άρα πολύ ωραία χτίζεις, να μετατραπεί σε πελάτη. Όταν λοιπόν φέρνουμε παράδειγμα 500 άτομα μέσα στο site μας, από οργανικά, μέσα από τις στρατηγίες που ακολουθούμε, πάμε καλά, από ορθογραφία, από κατηγορίες, από λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι αναζητήσεις πελατών, οι οποίοι ψάχνουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και τους φέρουμε στο site και δεν έχουμε τις επιθυμητές παραγγελίες ή υπηρεσίες. Πάλι ερχόμαστε εδώ στο performance. Θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ με την ιστοσελίδα, το landing page, τι του λέμε εκεί, τι πουλάμε ακριβώς και γενικότερα τι είναι αυτά τα πράγματα που θα πρέπει να βελτιώσουμε. Μην ξεχνάτε, δεν είστε μόνοι σας εκεί έξω. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε ψάχνει μια υπηρεσία, ένα προϊόν, ένα ξενοδοχείο, μπαίνει, συγκρίνει τιμές, βλέπει φωτογραφίες, βλέπει παροχές, βλέπει πράγματα. Είναι πολλοί άνθρωποι που δίνουν κάποια χρήματα παραπάνω σε ξενοδοχεία, 2-3 αστέρων, 4 αστέρων, γιατί έχουν κάποιες παροχές, ακόμα και το βίντεο υλικό που τους το πουλάνε με τέτοιο τρόπο, το οποίο δεν μπορούν να αντισταθούν. Άρα φέραμε κλικ εμείς από το Google Ads, το SEO, οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης στο site, αλλά πρέπει από εκεί πέρα ο φίλτατος να κάνει μια ενέργεια. Κάθε κλάδος είναι διαφορετικός, φυσικά θα υπάρχουν δυσκολίες, άμα ήταν όλα απλά θα γινόντουσαν και τόσο απλά, δεν είναι απλό το marketing, αλλά συνολικά αφού χτίζουμε SEO στρατηγικές πρέπει να τσεκάρουμε μέσα και το website.